Ξεκίνημα μετά από πολύ καιρό για όλες τις ομάδες. Πώς το είδες το παιχνίδι εσύ από την πλευρά σου και πώς ήρθε αυτή η ήττα σήμερα? Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη, αλλά τα μέτρα προστασίας, καλά είναι να φοράμε τη μάσκα. Ήταν σίγουρα χαρούμενο για όλες μας που ξεκινήσαμε και ξαναπατήσαμε γήπεδο μετά από κοντά 6 μήνες. Μας έλειψε πάρα πολύ αυτό, αλλά δυστυχώς για μας το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Ήρθαμε σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, ξεκούσε για αυτή τη νίκη. Πιστεύω ότι η νίκη χάθηκε στα σημεία. Σίγουρα τα παιδιά μπήκαν μέσα στο παιχνίδι με σκοπό να μην χάσουν και να κερδίσουν. Δεν είναι σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, δεν κλειστήκαμε πίσω. Είχαμε τις φάσεις μας, ήμασταν αρκετά άτυχοι, ειδικά στην σέντρα του Κυψάνη και την κεφαλιά του Κακαβίτση του 55, το 4-4 αυτό ήταν ανεπανάληπτο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σε μια άτυχη στιγμή δεχτήκαμε ένα γκολ με ένα πέναλτι και δυστυχώς το δεύτερο γκολ ήταν και αυτό εκτός προγράμματος. Εμείς πιέζαμε, η αντίπαλος ομάδα ήταν λίγο πιο τυχερή, πήρε το rebound και έτσι τελείωσε το match 2-0, που θεωρώ ότι είναι πολύ πλασματικό το σκορ. Για μας θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Να δώσω χαρακτήρα στα παιδιά για την προσπάθεια μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και στις δύο ομάδες. Το θέμα ήταν αρκετά καλό, το επίπεδο ήταν αρκετά καλό, ανταγωνιστικό. Εύχομαι να έχουμε υγεία και να συνεχίσουμε τουλάχιστον να παίζουμε ποδόσφαιρο και ο καθένας να υλοποιήσει τους στόχους τους. Φαντάζομαι μετά από τόσο καιρό απραξίας υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για όλες τις ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά δυστυχώς έτσι όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα, είναι ένα πρωτάθλημα ενός γύρου και μετράει το αποτέλεσμα. Και οπότε είναι δύσκολο τώρα και να βελτιωθούμε και να παίρνουμε αποτέλεσμα. Θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε όσο πιο νωρίς να μάθουμε περισσότερους βαθμούς γίνεται. Και παράλληλα, αν μπορέσουμε βέβαια και να βελτιωθούμε, αλλά βλέποντας και κάνοντας. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξεκίνημα μετά από καιρό. Η ομάδα έδειξε ότι είναι σε καλό επίπεδο, σε καλό σημείο όσον αφορά το φεγγάρι της. Εσύ πώς είδες το σημερινό παιχνίδι? Κοίταξε να δεις. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά γιατί κάνουν κατάθεση ψυχής. Έβλεπα ακόμα και αυτούς που ήταν στον πάγκο ότι γυάλιζε το μάτι τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι μια σπουδαία νίκη να ξεκινήσει καλά μετά από μια τέτοια αποχή. Και ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να έχουμε και καλύτερη απόδοση. Ήταν, ξανατονίζω, μια πολύ σπουδαία νίκη και από ψυχολογικής πλευράς αλλά και από πλευράς βαθμών. Και για μια ακόμη φορά η νίκη ανήκει στους παίχτες, γιατί σήμερα πρωταγωνιστές είναι αυτοί. Εγώ είμαι εδώ για να τους βοηθήσω απλά, μπάπη. Ψυχολογικά πάντως παίρνετε ένα καλό έτσι κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την επόμενη μέρα της ομάδος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί είχαμε μεγάλη αποχή και είχαμε και τους τραυματισμούς σε εβδόματα του Γιατζόγλου που είναι βασικός παίκτης και του Δαλαμίτρα. Παρόλα τα αυτά όμως τα παιδιά μου δείξαν ότι και μου το είχαν υποσχεθεί ότι θα κάνουμε κατάθεση ψυχής. Ακόμα και εκείνα έλεγε το παιχνίδι, με την προσπάθεια που κάνα θα ήμουν ευχαριστημένος. Αυτό είναι που με γέμισε πάρα πολύ. Σίγουρα δεν είχατε πολύ χρόνο να δουλέψετε για να βγάλετε και άλλα πράγματα, αλλά φαντάζομαι έχει περιθώρια. Έτσι, όπως τα λες. Εγώ έχω δύο εβδομάδες εδώ. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα. Πάντως είναι μια πολύ ωραία μέρα για μας σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πώς ήρθε το παιχνίδι σήμερα, πώς ήρθε αυτή η ήττα για την ομάδα σου? Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Πιστεύω ότι το σκορ μας αδικεί. Είναι πλασματικό, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την νίκη. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά και συνεχίζουμε. Έρχεσαι για πολλωστή φορά στην Κατερίνη αντίπαλος, έτσι με τις ομάδες της Πιερίας. Τα συναισθήματα πώς είναι? Εντάξει, έχω ξαναπαίξει με κατερινιώτες ομάδες. Δεν έχει κάποια διαφορά. Το βλέπω σαν ένα μάτσο όλα τα άλλα. Αισθάνεσαι καλά εκεί στην Λάρισα? Είναι όλα έτσι όπως τα ήθελες? Είμαι πολύ καλά. Αυτό ήταν και ο λόγος της ανανέωσής μου. Για να έχω κανένα παράπονο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πόσο σημαντικό που επανέρχεστε με νίκη στο πρωτάθλημα? Ήταν αρκετά σημαντικό. Βέβαια έδειξε αυτή η αποχή που είχαμε ότι οι ομάδες δεν ήταν
στο φυσικό επίπεδο όπως ήταν στην αρχή, να παιχτεί ωραίο ποδόσφαιρο. Ήταν, όπως είχαμε πει, μια επαγγελματική νίκη και έτσι μπήκε η αντίπαλη ομάδα. Είχαν σκοπιμότητα και οι δύο ομάδες. Πατούσαμε λίγο πιο δυνατά. Πήραμε το προβάδισμα με το πέναλτι και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε, να μην μπούμε όμως μέσα στην εστία, να παίξουμε ψηλά. Ήμασταν συμπαγείς στο κέντρο και έτσι ήταν θέμα χρόνου, μπήκε και το δεύτερο. Αλλά βέβαια αξίζουν τα παιδιά συγχαρητήρια και αντίπαλοι για την προσπάθειά τους. Και εννοείται ότι εμείς είχαμε ένα λόγο παραπάνω και για τον Ηλία τον Κοτσιαρίδη που είχε το θέμα με την κλίδα του και δυστυχώς δεν θα παίξει τα υπόλοιπα παιχνίδια, και για τον Γιώτη, τον Γιατζιτζόγλου, η οποία η νίκη αφιερώνεται σε αυτούς. Αυτό. Έτσι εξηγείται το πάθος μέσα στο παιχνίδι που ήταν λίγο... Είχαμε λίγο παραπάνω, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας, το είχαμε πει και χθες όλη η διοίκηση και ο προπονητής, ότι πρέπει να δώσουμε ένα παραπάνω και για αυτά τα παιδιά που πραγματικά ήταν στην κερκίδα και αυτοί θέλουν να μπουν να παίξουν, και λίγο παραπάνω για αυτούς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.